Κυρία Λάμπρου, είμαστε εδώ στο εργατικό κέντρο για να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για μια πρωτοβουλία που παίρνετε σε ένα εργατικό κέντρο για τους πληγέντες του φωνικού σεισμού της Τουρκίας με υλικά πρώτης βοήθειας. Πείτε μας πού μπορεί ο κόσμος να τα φέρει, ποιες μέρες και γενικά τι, με λεπτομέρεια, ποια υλικά είναι αυτά που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Καταρχάς, να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Βλέπετε ότι ώρα με την ώρα τα θύματα είναι τραγικός ο απολογισμός των νεκρών και των τραυματιών και γενικότερα αυτής του καταστροφικού σεισμού που έγινε στη γειτονική μας χώρα και στην Τουρκία και στη Συρία, άλλωστε ήταν στα σύνορα. Το εργατικό κέντρο δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό, το να συλλέξει, να συγκεντρώσει, αν θέλετε, υλικά πρώτης ανάγκης, όπως και εσείς είπατε, όπως είναι κουβέρτες, είναι τρόφιμα, τα οποία θα πρέπει, καταλαβαίνετε, να μην είναι μακράς διαρκείας. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ορούς, χάντζαπλας, γάζες, κουβέρτες, όπως είπα και πριν, και ήδη βέβαια προσωπικής ατομικής υγιεινής, γιατί αυτά έχει ανάγκη ο κόσμος τώρα, σαν ένα πρώτο βήμα. Πραγματικά, οι εικόνες που παρακολουθούμε όλοι μας και νομίζω όλος ο κόσμος είναι συγκλονιστικό. Ο λαός μας έχει δυστυχώς πικρή εμπειρία από τέτοιες καταστροφές και εδώ στην περιοχή μας, αλλά ακριβώς και πανελλαδικά, βέβαια όχι με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι στα ζητήματα και στα αιτήματα πάλης που βάζει το εργατικό κέντρο, που δεν αφορούν βέβαια μόνο το μεροκάματο ή την ασφάλισή μας ή γενικότερα το εργασιακό ζήτημα που έχουν τα σωματεία να αντιμετωπίσουν και οι εργαζόμενοι βέβαια και ο λαός μας. Ένα από τα ζητήματα που βάζουμε και θα έχετε παρακολουθήσει και εσείς τα αιτήματά μας είναι η αντισεισμική, να πάρθουν μάλλον μέτρα αντισεισμικής, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Άλλωστε, τα γεγονότα και εδώ στην περιοχή μας, όπως καλά είπατε, ζήσαμε τον σεισμό του 17. Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε και για μας, αν θέλετε, είναι κόκκινο πανί ότι τα έργα αυτά δεν είναι μη επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις όλων αυτών των χρόνων. Και πραγματικά να μην ζήσουμε τέτοιες καταστροφές, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με τα φυσικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να, αν θέλετε, να κάνετε μια πρόβλεψη πότε θα γίνει ο σεισμός. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε, να πάρθουν τέτοια μέτρα, ώστε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που το απευχόμαστε όλοι μας, να έχουν πάρθει όλα αυτά τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο λαός μας να σωθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και πείτε μου τις μέρες και τις ώρες που και πού μπορεί να φέρει ο κόσμος τα. Λοιπόν, είναι καθημερινά εδώ στο εργατικό κέντρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Είναι από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και το απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό, τους νησιώτες, που πραγματικά, όπως θα είδατε κι εσείς, όλος ο κόσμος βγήκε και συνεισφέρει από το υστέρημά του στο να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, να έρθουν εδώ στο εργατικό κέντρο. Και πραγματικά να αποδώσουν άμεσα όμως, αυτό θα ήθελα να κάνω σαν παράκληση, για να μπορούν να πάνε τα υλικά αυτά στον προορισμό τους.